Μετά από απέτηση του κόσμου, του GR Express, ο Τάσος Λεκάκης, κύριε και κύριοι, είναι ακριβώς εδώ, το βλέπετε. Ναι, εδώ. Γεια σου, Τάσο. Πάρα πολύ καλά. Ο σπαρτιάτης της παρέας. Ναι, ο σπαρτιάτης της παρέας, αλλά πρέπει να σου πω το εξής, ότι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εμφάνισή σου εδώ στο GR Express και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πρώτα απ' όλα για τις απόψεις που έχεις. Κάποιοι βέβαια σε είδαν ακραίο, κάποιοι σε είδαν συμπαθητικά, αλλά οι περισσότεροι όμως είδαν μια αλήθεια να βγαίνει από το στόμα σου. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι κάποιος από τη Νέα Υόρκη έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι δεν είναι Νέα Υόρκη έτσι όπως θα λέει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Τα μηνύματα που είδα και εγώ από κάτω έχουν, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό, απλά μου δώσεις τη δυνατότητα και ήθελες να με γνωρίσεις τι άνθρωπος είμαι στην πρώτη εκπομπή. Και εγώ είπα αυτά που ξέρω, που έχω διαβάσει και από αυτά που βλέπω στη ζωή μου στην Αμερική. Τώρα κάποιοι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, μια κοπέλα συμφώνησε, λέει, στα περισσότερα από αυτά. Μια άλλη όμως κυρία έγραψε ότι ζει στο Τέξας και λέει ότι αυτά που λέω εγώ δεν ισχύουν, ότι γίνονται γάμοι ανήλικων κοριτσιών με μεγαλύτερους άντρες. Αλλά αν μπει στο Google, στη δεύτερη σελίδα σου βγάζει ότι το Τέξας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία που γίνονται γάμοι με ανήλικα κορίτσια και μεγαλύτερους άντρες. Εγώ δεν είπα κάτι που δεν ισχύει. Προφανώς η κυρία είναι και κάποιες ηλικίες, φαντάζομαι, και δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν μπαίνει και στο ίντερνετ κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, δεν μπαίνει και στο ίντερνετ. Ή ασχολείται, βλέπει μόνο ελληνικά κανάλια, τις σειρές, ξέρω εγώ, τις παλιές, γιατί αυτά παίζουν συνέχεια, παλιές σειρές. Και ίσως να σου πω κάτι, κάποιοι μπορεί να έχει μεγαλώσει εκεί, να έχει γεννηθεί, δεν ξέρω τι, και κάποιοι δεν θέλουν, ας πούμε, ο τόπος τους να σπηλωθεί με τέτοιου είδους... Εντάξει, σπηλωμά είναι και εδώ πέρα, δεν εδώ γίνεται χαμός, ναι. Εδώ, είναι όμως έτσι, είναι έτσι η ζωή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα η άλλη κυρία, νομίζω, ανέφερε κάτι για την Καλιφόρνια, που είπε μια άλλη κοπέλα, ότι είπε διάφορα εκεί πέρα του τύπου, ότι δεν ξέρω τίποτα από Αμερική. Πρώτον, ότι να πω αυτά που είπε, ότι η βενζίνη έχει φτάσει στα 7,5 δολάρια στην Καλιφόρνια. Και δεύτερον, ότι έχει να κάνει, εγώ δεν είπα ότι ασχολούμαι με το Big Brother της Αμερικής. Ξέρω, γνωρίζω κάποια θέματα, τα οποία θα μιλήσουμε και σήμερα για διάφορα που έχουν γίνει, ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Απλά, όσον αφορά αυτά για το Hollywood και το Mel Gibson, να πω ότι ο Mel Gibson τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Ο Mel Gibson λέει για ανθρώπους, για παιδεραστίες και διάφορα πράγματα στο Hollywood. Εγώ απλά είπα ότι γίνεται. Μα είχε γίνει και ένας χαμός εκεί. Ναι, υπήρχαν και πολλά εμπλεκόμενα άτομα από το Hollywood. Ούτως ή άλλως, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και ένα έργο που στην Αμερική αυτή τη στιγμή γίνεται πανικός, το Good Morning Show, αυτό το υπέροχο Τζένιφερ Άνιστον που παίζει τώρα, που λέει μέσα πάρα πολλά που συμβαίνουν στην τηλεόραση της Αμερικής. Έτσι δεν είναι? Εσύ το βλέπεις το show αυτό, το serial? Το Good Morning Show δεν το βλέπω. Δεν έχει τύχει. Λογικά σηκώνομαι, είναι πρωινό αυτό και εγώ δεν πάω για δουλειά το πρωί. Όχι, απλά τις μέρες αυτό, όχι. Μάλλον δεν το έχετε καθόλου. Δεν είναι ειδήσεις που βγάζουν, είναι ένα σύριαλ το οποίο παίζει η Τζένιφερ Άνιστον, που βγάζουν και καλά τις ειδήσεις το πρωί. Και λέγεται The Morning Show. The Morning Show λέγεται, και είναι καταπληκτικό το σύριαλ αυτό, γιατί δείχνει ακριβώς τα προβλήματα τα οποία έχουν συμβεί στην ιδιωτική τηλεόραση της Αμερικής. Αλλά ας αφήσουμε την Αμερική τώρα στην ησυχία της και πάμε στην καθημερινότητά της, αυτά που βιώνετε εσείς, γιατί από ό,τι ξέρω αυτήν την εβδομάδα στην Αμερική έγινε ένας χαμός, υπήρχε ένα δυσάρεστο συμβάν. Ναι, έγινε την Παρασκευή, είχαν μια συναυλία στο Χιούστον, στο Τέξας. Ήταν ο Travis Scott, ο γνωστός ράπερ εδώ στην Αμερική, ο οποίος είναι σύντροφος, γκόμενος της Kylie Jenner, είναι μία από τις Kardashians. Και είχαμε μια συναυλία, είχε 50.000 κόσμο συναυλία, και το θέμα ότι εδώ οι ράπερ όταν κάνουν συναυλίες κάπου ξεφεύγει η κατάσταση και είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που ακολουθεί αυτούς τους ράπερ. Και όταν ξεφεύγει στις συναυλίες αρχίζουν και καλούν τον κόσμο να έρθει προς αυτούς, και υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube ειδικά, τα οποία βλέπουμε την ώρα εκείνη τη στιγμή που καλεί τον κόσμο κοντά του, και εκείνη τη στιγμή ο ένας ποδοπατάει τον άλλον, έχουμε λιποθυμίες, ο Travis Scott συνεχίζει να τραγουδάει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανεβαίνουν πίσω να ενημερώσουν τους cameraman και τους φωνάζουν να σταματήσουν τη συναυλία, γιατί ποδοπατία το κόσμος κάτω. Αυτοί δεν σταματάνε. Ο ράπερ συνεχίζει να τραγουδάει. Καλά, αυτός δεν το έχει πάρει καμπάνι. Αρχίζουν να μεταφέρουν κόσμο. Ναι, είναι τα βίντεο, θα σας στείλω και αργότερα, αλλά μπορείς και να τα δεις στο YouTube ή στο Google, οπουδήποτε.
και αρχίζει, έρχονται ασθενοφόρα. Γίνεται ένας χαμός. Είχε και θανάτους. Ναι, είχαμε 8 θανάτους. Mm-hmm. 8 θανάτους, ναι. Τρομερός και συνεχίζει αυτός και τραγουδάει. Ναι, τρομερό σε μια συναυλία τώρα. Πήγανε και για να διασκεδάσουν και ξαφνικά βρεθήκαν. Προφανώς πούμε... αυτός δεν, πέρα από το ότι δεν το πήρε χαμπάρι, δεν έβλεπε και μπροστά του, γιατί τον πανικό τον αντιλαμβάνεσαι όταν είσαι νυφάλιος. Είναι, δεν ήταν νυφάλιος από ό,τι φαίνεται. Mm. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι συγκεκριμένο είδος μουσικής και έχουν, είναι σε συγκεκριμένη σωματική κατάσταση εκείνη τη στιγμή, αν καταλαβαίνεις θέλω να πω. Και ξεφεύγει η κατάσταση. Υπήρχε ας το πούμε οργή του κόσμου ως προς τον Travis Scott και την Kylie Jenner και τις Kardashian, έτσι, γιατί τους παίρνει όλους οι μπάτες. Πώς μετέδωσαν το θέμα αυτό τα κανάλια εκεί της Αμερικής? Έδωσαν έμφαση ή το πέρασαν στα ψηλά? Ναι, δεν έχει περάσει καθόλου στα ψηλά. Έχει περάσει από όλα τα κανάλια. Είτε είναι δημοκρατικά, είτε είναι το ρεπουμπλικάνο. Δηλαδή, είτε το CNN, είτε το Fox News. Το Fox News ήταν ξεκάθαρο ότι σκοτωθήκανε κόσμος εκεί πέρα και βγάλανε και συνεντεύξεις ανθρώπων που ήταν στο show. Και αυτό που είπαν είναι πιο συγκλονιστικό, ότι την ώρα που φωνάζανε, γιατί ακούγονται οι φωνές, σταματήστε το show, υπήρχαν άνθρωποι μέσα της παραγωγής οι οποίοι βγάζανε κόσμο έξω ή μη λιπόθυμο. Και αργότερα έρχονταν τα ασθενοφόρα και η Kylie Jenner, η γκόμενα του Travis Scott, η Kardashian, μία των Kardashian, είχε το κινητό της και έκανε stories εκείνη τη στιγμή τα ασθενοφόρα και τους νεκρούς. Και έχει γίνει ένας χαμός τώρα εδώ και από την Παρασκευή. Τη βρίζουνε, γίνεται ένας πανικός. Έχει βγει αυτή και έχει βάλει διάφορα statements που λέμε εδώ πέρα, ανακοινώσεις, ότι εκεί που έγινε η συναυλία θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, προφανώς με χρήματα, αυτό προσπαθούν να κάνουν, προσπαθούν να μαζέψουν την κατάσταση ουσιαστικά, αλλά το θέμα είναι ότι οι ζωές δεν γυρνάνε πίσω, αυτοί που σκοτώθηκαν, ναι. Και δεύτερον, ότι ενώ ξέρανε, βλέπανε, αυτή ανέβαζε stories με τα ασθενοφόρα και τους νεκρούς και μετά τα κατέβαζε, αλλά όπως και εσύ, όπως έχεις κάνει με πολλούς celebrities που τους βρίσκει την ώρα που τα ανεβάζουν όλα, έτσι έχουν κάνει screenshot πολλοί κόσμος εδώ πέρα και τώρα έχει γίνει ένας χαμός εδώ και μέρες. Δηλαδή, εν ολίγης, αυτή νόμιζε ότι γίνεται ένα show ακόμα Kardashian. Ναι, ακριβώς. Να σου πω κάτι, είναι αυτό δηλαδή, με τα social. Δεν το πήρε σοβαρά αυτή. Δηλαδή, πιο πολύ ήθελε να views και followers και τα λοιπά. Ναι. Μετά και δεν αυτό που ανέβαζε. Και δεν πήρε. Αλλά αυτή προφανώς θα νόμιζε ότι απλά κάποιοι τραυματίστηκαν. Έτσι. Το καλό ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρεις πόσο τραυματίστηκε ο άλλος. Καλά, ναι, σωστά. Δηλαδή και τραυματίστηκε πάρα πολύ. Τα βίντεο είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, τα έλεπα προχθές και λέω, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Υπάρχουν μια κοπέλα πάει πίσω στον κάμεραμαν, ανεβαίνει τη σκάλα πάνω, γιατί αυτός κάνει τη λήψη, την παίρνει από ψηλά και του λέει σταμάτα το σοου, δεν βλέπεις ότι πεθαίνουν από κάτω, ότι έχουμε πέσει κάτω λιπόθυμοι. Και ο Travis είναι ακριβώς στη δεξιά πλευρά και είναι σε φάση κάπως έτσι, έχει χαμηλώσει, σε περίεργη σωματική κατάσταση και ψυχική και συνεχίζει να τραγουδάει. Και την ίδια στιγμή φεύγει η κάμερα και δείχνει που μεταφέρουν οι άνθρωποι της παραγωγής έναν άνθρωπο ημιλιπόθυμο που πιθανόν είναι και νεκρός άνθρωπος, έτσι. Απλά μετά το θέμα ξέφυγε, διότι αυτή έβαζε τα ασθενοφόρα τώρα. Ναι. Και τους νεκρούς, δηλαδή ήταν στη φάση τη δικιά της. Δηλαδή έχουμε πάθει μια τρέλα με τα social media όλοι μας και όταν ας πούμε θα δούμε έναν άνθρωπο που υποφέρει θα προτιμήσουμε να τραβήξουμε φωτογραφία ή stories αντί να το βοηθήσουμε. Ναι, το σημαντικότερο απ' όλα, είναι ότι έφυγαν 8 άνθρωποι από τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Αλλά θέλω να μου πεις το εξής. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, στα μίντια της Αμερικής, η συζήτηση που κάνουν είναι τι? Θα πέσουν ευθύνες προς τον τραγουδιστή, προς την παραγωγή, προς τα που πάνε οι ευθύνες? Αυτή τη στιγμή μιλάνε για την παραγωγή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν ακόμα αποδοθεί ευθύνες. Δηλαδή, να σου αναφέρω κάτι. Στο Hollywood, όταν έγινε αυτό με τον Alec Baldwin, που εκπυσοκρότησε η σφαίρα και σκότωσε τη φίλη του και συνεργάτη του, την επόμενη μέρα στο Fox News είπαν ξεκάθαρο ότι υπάρχει ευθύνη της παραγωγής, να έγινε σωστός έλεγχος και θα αποδοθούν ευθύνες. Εν τω μεταξύ και αυτός, ξέχασα να το αναφέρω, ότι μάλλον είναι η κατάλληλη στιγμή να το αναφέρω, ότι τον κυνηγάνε παπαράτσι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ισχυρίζονται όλοι ότι φταίει. Πρέπει αυτός είναι υπεύθυνος, γιατί ουσιαστικά κάνει και την παραγωγή.
Άρα στο τέλος αυτόν θα κυνηγήσουν. Ναι. Τον κυνηγάνε παπαράτσι. Σταματήσαν σε ένα σημείο αυτός με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του βγήκε έξω με το κινητό στο χέρι και έκανε βίντεο. Λέει ότι είστε, τους έλεγε ότι με τον τρόπο που μας ακολουθείτε μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Ναι, το είδα. Αυτός έκατσε στην άκρη και τους είπε ότι παιδιά, αντιλαμβάνομαι τι έχει γίνει. Απλά εμένα οι δικηγόροι μου έχουν πει να μην σας μιλάω καθόλου, αλλά το κάνω μόνος μου. Βάζω στην άκρη τους δικηγόρους για 5 λεπτά να σας μιλήσω, να με αφήσετε στην ησυχία μου και όλα θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πάντως βγήκε και τον έδωσε εντός εισαγωγικών η Αντζελίνα Τζολί και είπε: εγώ τόσες φορές, τόσες παραγωγές με τόσα όπλα που είχα να κάνω, ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί θέλει ιδιαίτερη υπευθυνότητα και προσοχή. Δηλαδή, σαν να λέει ότι έφταιγες. Έτσι, σε αυτό που είπε. Αυτή δίπλα με το κινητό που λες ήταν η γυναίκα του Μπόλτον, γιατί μου φάνηκε μια πολύ μικρότερη κοπέλα. Σαν μια... Ναι, είναι η γυναίκα του και είναι η μικρότερη του, ναι. Ναι. Και λέω γιατί τώρα. Όχι. Και έχουν και νομίζω δύο παιδιά μαζί, κάτι τέτοιο από ό,τι δεν ήταν με τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Και σταμάτησε αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν με τα παιδιά και ο τρόπος που τον ακολουθούσαν οι παπαράτσι εδώ στην Αμερική είναι όπως ακολουθούσαν την Νταϊάννα στη Γαλλία, στο Παρίσι τότε. Πάντως έχει πολύ καλές σχέσεις με τον άντρα νομίζω της κοπέλας που πέθανε. Ναι, είναι οικογενειακή φίλη αυτή τώρα. Είναι τραγικό αυτό που έχει γίνει. Είναι τρομερό, παιδιά. Είναι τρομερό, τρομερό, είναι τρομερό. Θέλω να φύγουμε λίγο από αυτή τη διαδικασία, είναι αρκετά στενάχωρο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στην Αμερική. Παίζει παντού αυτό με 8 θύματα σε μια συναυλία με απροσεξία στο Χιούστον του Τέξας. Ανατολίσω, με συγχωρήσεις στο Δωρή, να πω ότι όταν μιλήσαν στην Kylie Jenner, η οποία έχει χάσει κοντεύει 1 εκατομμύριο followers, έχουν απομακρυνθεί. Άντε. Για αυτό που είδανε και αντιλαμβάνεται και λίγο τώρα ο κόσμος ότι τα social media έχουν γενικά, όλοι μας έχουν ξεφύγει με τα social media. Δηλαδή. Δίνουμε περισσότερη σημασία σε αυτά τα πράγματα. Απ' τη μία είναι καλό, γιατί αν δεν υπήρχαν τα social media και τα screenshots, δηλαδή να βγάζουν φωτογραφίες την οθόνη εκείνη τη στιγμή, να δούμε το story που ανέβασε η Κάλλη, ας πούμε, δεν θα ξέραμε ότι η Κάλλη δεν την ενδιέφερε καν ή δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση ήταν η Κάλλη εκείνη τη στιγμή για να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί μετά πήγε και τα κατέβασε τα stories αυτά. Βέβαια. Και έχει βγει και έχει απολογηθεί. Ναι, οπότε... ερώτηση. Το Kardashian σαν show έχει τελειώσει. Στο entertainment νομίζω. Ναι, ναι, έχει τελειώσει αυτό, το έχουν κόψει. Ναι, οπότε αυτή ακόμα συνεχίζει να ζει σε τηλεοπτικό ρυθμό. Τα πάντα τα βλέπει μια εικόνα που πρέπει να βγει και να πάει για να παίξει κάπου. Όλες οι αδερφές το έχουν αυτό. Αφού η μάνα τους συγκεκριμένα έχει δηλώσει πιο παλιά ότι για τις κόρες μου λέει, σαν μάνα δεν θέλω και να τις βλέπω. Αλλά για να κάνω το μανατζάρισμά τους, το κοουτσάρισμα, είναι οι καλύτερες. Αποφέρουν τρομερά κέρδη. Επιλέξει. Αυτά εδώ στην Αμερική δεν υπάρχουν. Δηλαδή, το ότι είναι απί θα το πει. Δεν έχουμε δηλαδή το πάμε από εδώ, το πάμε από εκεί. Αυτό είπε η μάνα τους και τελείωσε. Η Kris Jenner. Ναι. Εδώ το θέμα είναι λοιπόν ότι να πώς θα φέρνει μια τηλεοπτική οικογένεια η οποία στην ουσία έχει βαρέσει μπιέλα και διάλυση. Ναι. Αυτό δεν εδώ είναι οικογένεια, πια είναι μια εταιρεία. Η Kris Jenner που είχε κάνει αλλαγή φίλου ήθελε μέχρι να γίνει και πρόεδρος νομίζω, ότι κάτι ήθελε να είπε. Ναι, είναι ο πατέρας της Kylie, ο οποίος αργότερα ήταν Ολυμπιονίκης, τώρα εκεί τώρα το τι κάνουν, τι παίρνουν, πώς και... Άλλαξε όλο το σώμα και μετά αποφάσισε να γίνει γυναίκα πριν κάτι χρόνια. Και είχε γίνει ένα reality σχετικά με αλλαγές με trans. Και δεν πήγε καλά νομίζω, sexual, στο entertainment πρέπει να ήταν. Στο entertainment με transsexual πάλι. Το βλέπαμε, θυμάσαι μια μέρα που το βλέπαμε και λέγαμε τι γίνεται εκεί. Ναι, ναι. Πανικός με έχει ρίσει. Στο σημείο αυτό να πω ότι είναι αρμένης εσύ η οικογένεια. Ναι, βέβαια. Που δεν το γνωρίζουμε. Το ξέρουμε. Και ξέρουμε. Να αναφέρω κάτι, θα το πάω λίγο πίσω στην ιστορία γιατί είναι σημαντικό. Απ' τη μία έχουμε αυτή την εικόνα των Kardashian, απ' την άλλη όμως έχουμε άλλη εικόνα. Ότι οι αδερφές κάθε χρόνο πάνε στο μνημείο, έχουν μνημείο. Για την αρμένικη γενοκτονία τους Τούρκους και καταθέτουν λουλούδια, στεφάνια και τα σχετικά. Είναι πολύ, δηλαδή με την ιστορία, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων πριν χρόνια εδώ στο Λευκό Οίκο, στην Αμερική, οι Kardashian έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν και συγκεκριμένα άρθρα στο ίντερνετ σε περίπτωση που όποιος θέλει να μπει να δει και θα το καταλάβει ότι έχουν. Δηλαδή, εμένα αυτό που είδα πέρσι που διάβασα μου άρεσε. Απ' την άλλη, όμως, η εικόνα που ξέρουμε τη Kardashian είναι ότι τα εμφυτεύματα στο στήθος, τα χείλη, την εικόνα αυτή την περίεργη. Και όμως έχει γίνει η μόδα παγκοσμίως, έτσι. Δηλαδή, και εμείς έχουμε γεμίσει τα χείλια, είναι εδώ πέρα της μόδας. Τώρα όμως θέλω να φύγουμε από αυτά τα δυσάρεστα και να πάμε σε κάτι το οποίο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που μας το είπες εσύ. Ας το πούμε και ευχάριστο. Ναι, εντάξει, ναι. Εδώ έχουμε τώρα. Αυτά τα κορίτσια
τα οποία τι κάνουν ακριβώς, για πες μας βρε Τάσο μου. Hooters. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο πάει viral, να το πω και εγώ, το οποίο έγινε πριν κάνα εβδομάδα και είναι κάποιες κοπέλες με παραπανίσια, παραπάνω κιλά, οι οποίες στήθηκαν στην εμφάνιση των Hooters. Τα Hooters εδώ στην Αμερική είναι sports bars, τα οποία προσλαμβάνουν κορίτσια, μόνο κορίτσια, από 21 ετών, από 21 ετών έως 26-27, οι οποίες όμως οι αναλογίες τους είναι, δεν είναι αυτές που βλέπουμε, είναι αναλογίες μοντέλο, ας πούμε, η τέλεια εικόνα. Το τέλειο στήθος, το τέλειο κόλλος, το τέλειο μπούτι, και ντύνονται ακριβώς έτσι. Τα μπλουζάκια κοντά, θα σηκώνεται το στήθος εδώ να εμφαίνεται, τα σοτσάκια... Ό,τι αρέσει στους άντρες τέλος πάντων, ναι. Ναι, για να μπορούν και γίνεται χαμός με αυτή. Και έχουν κάνει και πολλές κοπέλες, επειδή έγινε αυτό που λες εσύ, έγινε μια επανάσταση στο TikTok και πολλές κοπέλες ανέβασαν τη δυσκολία που έχουν να βρουν δουλειά, γιατί όταν στέλνουν λέει βιογραφικό και τις βλέπουν με παραπάνω κιλά, έχουν τρομερό πρόβλημα και το ανέβασαν σαν επανάσταση ότι τώρα οι Hooters, άμα στείλουμε βιογραφικό, μπορούν να μας πάρουν. Και κάνανε μια τεράστια διαφήμιση βέβαια και στην εταιρεία και δεν ξέρουμε αν το μπορεί και αυτό να το ξεκίνησε και η ίδια δηλαδή η εταιρεία να τις έβαλε, γιατί έγινε μια τεράστια διαφήμιση. Έγινε ένας χαμός. Βλέπεις κορίτσια που έχουν παραπάνω κιλά και ξαφνικά φοράνε τα σορτσάκια και χορεύουν και λέει επιτέλους μπορούμε κι εμείς να είμαστε ένα πρότυπο στους άντρες και να πάμε να βρούμε δουλειά και να μην έχουμε πρόβλημα σχετικά με τα κιλά μας. Δηλαδή γίνει μια άτυπη, να το πούμε, επανάσταση. Βασικά αυτό ξεκίνησε όσον αφορά το body shaming. Του λέει ότι εμφανίσου όπως είναι το σώμα σου και κάνει ό,τι θες. Στο οποίο και εγώ δεν διαφωνώ. Ο καθένας μπορεί να κάνει τέλει με το σώμα του. Το θέμα είναι ότι η εταιρεία αυτή το πλάσαρε, το πλάσαρε αυτό εδώ και 6 μήνες περίπου. Είναι κάτι σαν debate, δηλαδή βλέπει πώς κινείται όλο αυτό στα social media, αν συμφωνεί ο κόσμος, και προσπαθεί τώρα, αν συμφωνεί ο κόσμος με αυτό, να μπορέσει να το πλασάρει στους επόμενους 6 μήνες με ένα χρόνο. Ακόμα αυτό το πράγμα είναι σε debate. Α, λέμε, δηλαδή ουσιαστικά να προσλάβει και κορίτσια που έχουν τα παραπάνω κιλά για να τα βάλει μέσα. Αυτό το βίντεο ξεκίνησε, υποτίθεται, μια κοπέλα ντύθηκε με τις φίλες της στις εμφανίσεις των Hooters και σου λέει να δούμε πώς θα πάει. Η εταιρεία όμως είναι σίγουρα από πίσω, γιατί από ό,τι είδα πριν μερικές ώρες, το θέμα είναι ότι θέλουν να δουν πώς θα πάει αυτή η κουβέντα. Αν όντως πάει προς τα εκεί, δηλαδή υπάρχει αλλαγή, γενικά υπάρχει μια αλλαγή σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική που ξεκινάνε όλα, ας πούμε, με τις κοπέλες που έχουν παραπάνω κιλά και αν μπορούν να κάνουν εμφάνιση. Και έχει μεγάλο ποσοστό, έτσι. Στην Αμερική νομίζω ότι οι κοπέλες που έχουν τα παραπάνω κιλά είναι πάνω από 30-40%. Γι' αυτό και ξεκινάνε και από εκεί και πολλά προϊόντα δυνατίσματος. Δεν ξέρω εσύ που ζεις Νέα Υόρκη αν βιώνεις κάτι τέτοιο. Βασικά ισχύει αυτό που λες, υπάρχει μεγάλο ποσοστό. Απλά ακόμα και τώρα μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή το να γίνει μια αλλαγή στο sports bar αυτό που, στο οποίο ήδη είναι οι κοπέλες, το οποίο δεν συμφωνώγατε με, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, τώρα είμαι 35 χρονών. Τώρα οι κοπέλες εκεί πέρα, έχω πάει 2 φορές εκεί στους Hooters. Δεν μπορώ να πω δεν έχω πάει 2 φορές, αλλά έχω πάει πριν γνωρίσω τη Βασιλική. Τώρα δεν γίνεται. Θες να πεις, ναι, με σχέση δεν μπορείς να πας. Απλά πηγαίνεις πιο πολύ, μπορεί να πηγαίνουν οι άντρες για πλάκα, να πάρουν λίγο μάτι και τα λοιπά, όπως λέμε. Παίρνουν να πάρουν μάτι. Υπάρχουν Αμερικανοί οι οποίοι είναι κάποια ηλικία συγκεκριμένη που πάνε και τα πίνουν. Και εδώ ο αλκοολισμός δεν είναι που λέμε αλκοολισμός στην Ελλάδα. Δεν είναι αλκοολισμός, Ελένα, μπαίνεις εκεί και βγαίνεις με φορείο. Δεν κάνω πλάκα. Είναι, ο κόσμος εδώ φτάνει στα άκρα, είτε στο φαΐ, είτε στο ποτό ή ακόμα και στο να καπνίσει το τσιγάρο του ή το τσιγαριλίκι του, δηλαδή φτάνει στα άκρα εδώ ο Αμερικανός. Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι οι μερίδες είναι αναλογικό, ανάλογα και το αλκοόλ, δηλαδή ας πούμε η σόδα που λέτε εκεί είναι κάτι ποτήρια τέτοια, ας πούμε να την πει ο Θοδωρής να σκάσει. Είναι τεράστια. Έτσι είναι και, και τα ποτά, ας πούμε, είναι μεγάλη. Και οι μερίδες στο φαγητό είναι μεγάλη. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι οι μεγάλες ποσότητες. Ναι. Εδώ έχει να κάνει όλα με την εικόνα κυρίως. Ναι, έχει, ναι. Δηλαδή παραγγέλνεις, ας πούμε, ένα ουίσκι και είναι κανένα ποτήρι μπύρα σας, υποθέτω. Ναι, τα κυρίως γίνονται με τα κοκτέιλς αυτά, ή τα κάκτελς, να το πω έτσι, στο αμερικάνικο. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος εδώ πέρα έχει η καθημερινότητά του. Η αλήθεια είναι αυτή, ο καθένας δεν ξέρω να θα συμφωνήσει. Εγώ πως τη βιώνω την καθημερινότητα, γιατί είμαι σε μπαρ έστωραν, έτσι. Ο κόσμος
Έχει τόσα πολλά προβλήματα εδώ πέρα. Δηλαδή έχει να πληρώσει ασφάλειες, έχει να πληρώσει τα τάξη, τους φόρους που λέμε. Εδώ τα αυτά είναι, μιλάμε για δυσθεώρητα ύψη όλα αυτά. Καλά, είναι όμως αναλογικά πάνε και οι μισθοί, υποθέτω. Αναλογικά, ξεκάθαρα. Και εδώ έχουμε αυτά τα προβλήματα, απλά πολλές φορές δεν πληρώνουμε. Δηλαδή, λες, έχω να πληρώσω, αλλά δεν μπορώ. Ποτό, φαΐ και ναρκωτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η Αμερική του σήμερα. Οπότε δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την Αμερική του σήμερα. Για ο καθένας όπως έχει μεγαλώσει, όπως έχει, τι βιώματα έχει, έτσι. Ναι. Εγώ στην Αμερική είμαι 26 χρονών. Είμαι εδώ 9 χρόνια και μ' αρέσουν πολλά πράγματα, όπως είπα και την πρώτη φορά. Δεν θα πω κάτι άσχημο όσον αφορά τη ζωή μου στην Αμερική. Μου έχει δώσει πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαι απλά νομοταγής πολίτης. Έτσι, ακολουθώ στα πλαίσια του νόμου. Δεν οδηγώ μεθυσμένος. Δεν κάνω μαλακίες, προσέχω. Απλά εδώ ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι θα είναι σε ακρότητες. Ο ίδιος ο κόσμος της Αμερικής. Θεωρείς ότι ειδικά... δεν υπάρχει ο κατάλληλος, ας πούμε, έλεγχος, η κατάλληλη αστυνόμευση, γιατί εντάξει. Υπάρχει αυστηρός. Όλοι θέλουν να πιούνε, όλοι θέλουν να κάνουν παρανομίες. Ενώ όχι όλοι. Αυστηρός έλεγχος, αυστηρή αστυνόμευση. Είναι η τέλεια χώρα πάνω σε νόμους. Δεν κουνιέσαι ρούπι. Ένα ποτήρι μπύρας έχεις χάσει το δίπλωμά σου για 6 μήνες. Στην κυριολεξία, όπως το λέω. Ναι. Αλλά ο κόσμος είναι όπως κάνανε το προχιμπήσιν εδώ πέρα στην Αμερική πάλι το 1920 που απαγορέσαν το αλκοόλ. Ο κόσμος έχει δημιούργησε μικρά μπαρ στη Νέα Υόρκη. Αν ποτέ έρθετε κάποια στιγμή, έτσι, να φύγει και αυτό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει απαγόρευση για όσους είναι ανεμβολίαστους, ότι δεν μπορούν να έρθουν στην Αμερική για κανένα λόγο. Απαγορεύεται. Στους εμβολιασμένους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν οπωσδήποτε τεστ, μοριακό, όχι rapid, για να μπουν. Όταν με το καλό φύγει όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ανοησία με όλα αυτά τα την τρέλα με τον ιό, και έρθετε εδώ πέρα, θα πάμε μαζί σε κάποια μικρά μπαράκια, τα οποία είναι... Περνάς έξω, ξέρω εγώ, στο downtown, στο Manhattan, και έχει ένα μεγάλο κτίριο, και εκεί υποτίθεται ότι είναι fast food, έτσι. Από πίσω έχει ένα μικρό δρομματάκι το οποίο σου οδηγεί σε μια πόρτα μυστική. Ανεβαίνεις πάνω, ανοίγεις την πορτούλα και βλέπεις μέσα ένα μικρό μπαρ. Αυτά τα μπαρ έχουν δημιουργηθεί από το 1910-1920, την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Για να μην τους βρίσκουν οι αστυνομικοί. Μόνο Βρετάσο που δεν πίνει εδώ, πού να το πάμε σε μπαρ, σε κρυφό μπαρ, δεν πίνει κιόλας. Εγώ είμαι ο μόνος άνθρωπος. Πρόσεξε. Να πάμε για να δούμε. Αλλά είμαι ο μόνος άνθρωπος. Είμαι ο μόνος άνθρωπος. Που δεν υπάρχει περίπτωση στην Αμερική, έτσι και οδηγήσω εγώ αυτοκίνητο, να με πιάσουν και να πούνε ήπιες. Δεν πίνω ούτε μπύρα. Τίποτα, ποτέ. Το καταλαβαίνω, το ξέρω. Και γενικά είναι νομοταγής. Είναι νομοταγής εδώ το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η υποτοαπαγόρευση, η οποία υπάρχει και σήμερα. Και έχουμε τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην Αμερική. Εν τέλει δεν είναι και το American Dream τόσο καλό. Μας τα είπε και την άλλη φορά ο Τάσος. Κατά την άποψή μου το American Dream ήταν παλιά. Α, και μάλιστα μια κυρία έγραψε σε κάποιο βίντεο, σε ένα άλλο βίντεο που είχατε ανεβάσει, κάτι σαν διαφήμιση ότι θα εμφανιστεί στο RTV. Πήγε και έγραψε μια κυρία από κάτω ότι είμαι 60 χρόνια στην Αμερική και ότι αυτά που λέει το παιδί δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί η καλύτερη εποχή λέει δεν ήταν με τον Clinton. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, παιδιά, έτσι. Όχι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο... Το είπες μόνος σου την απάντηση, γιατί το διάβασα και εγώ αυτό και γέλαγα, να σου πω την αλήθεια. Όταν έχεις 60 χρόνια και έχεις βιώσει 15 προέδρους, είναι άλλα τα μέτρα. Όταν έχεις βιώσει 3 προέδρους, 4 προέδρους, είναι άλλα τα μέτρα. Να σου πω κάτι, υπάρχουν και πολλές περιοχές έξω από τη Νέα Υόρκη. Εσύ ζεις μέσα στη Νέα Υόρκη, που όντως εκεί βλέπεις αυτά τα σπιτάκια, τα ξύλινα, τα ωραία που είναι με τις αυλές και τα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα σπίτια, σε αυτές τις συνοικίες, έχουν νομίζω άλλη άποψη γενικά. Έχουν καταφέρει και έχουν πραγματοποιήσει το American Dream. Δηλαδή, ο καθένας είναι ανάλογα που μένει, πώς ζει, τις συνθήκες που ζει. Ο καθένας το κοιτάει από τη δική του πλευρά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εσύ ας πούμε. Δεν έχεις καταφέρει ακόμα να, πώς λέμε, το American Dream, να κάνεις τη μονοκατοικία σου με τις παιδάκια, με τις αυλές και τα λοιπά. Όταν το καταφέρεις αυτό και στο ευχόμαστε, ίσως θα δεις και αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή ο καθένας τα βλέπει από την πλευρά του. Το American Dream
Το American Dream έχει τελειώσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Από ό,τι συζητάω με τον φίλο μου τον Πίτερ, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή ζωή, τα παιδιά του είναι μεγάλα, έχουν τα σπίτια τους. Αυτός τώρα είναι στο retirement που λέμε, στη σύνταξη. Το θέμα είναι το American Dream έχει τελειώσει, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία όσον αφορά το χρήμα. Όλα ελέγχονται. Ναι. Κάποτε δεν ελέγχανε ποτέ τίποτα. Και δεν είναι ανοιχτές και οι τράπεζες, έτσι. Μας είχες πει ότι γενικά στα δάνεια έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Ναι, δεν είναι το ίδιο πλέον. Εν τω μεταξύ, προσπαθούν να περιορίσουν κάποιες καταστάσεις εδώ πέρα. Ακόμα και τώρα συζητιέται να περάσουν κάποιο νόμο ο οποίος θα δίνει αναφορά στην εφορία, το IRS που λέμε. Ακόμα και θες να μεταφέρεις. Είσαι τώρα γονιός, θες να δώσεις το παιδί σου να μεταφέρεις μέσω από αυτά τα. Κάποια application που έχει εδώ πέρα, το ZIL, κάτι Venmo και όλα αυτά, το οποίο δεν τα χρησιμοποιώ. Αλλά αν θες να μεταφέρεις τα παιδιά σου λεφτά στο δικό σου τραπεζικό λογαριασμό μέσω του Venmo, ας πούμε, ενός application, και θες να μεταφέρεις ακόμα $600, 700, αυτό θα πηγαίνει και θα γίνεται report στο IRS στην εφορία. Και αυτό το πράγμα τώρα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων εδώ και ένα μήνα. Και δεν θα το περάσουν. Γιατί λένε όλοι το φυσιολογικό, μα με $600, κάνω δώρο στο παιδί μου $600 και θα μου πεις ότι να σου κάνω αναφορά γι' αυτό ή να με φορολογήσεις κατ' επέκταση σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έτσι έχουν ανεβάσει το όριο, λένε θα το πάνε 10.000, αλλά μάλλον δεν θα περάσει καθόλου, γιατί ήδη όλοι έχουν προβλήματα. Έχουμε ήδη προβλήματα με δουλειά, ότι δεν έχει δουλειά, έχουν κλείσει πολλά καταστήματα με το COVID. Υπάρχει μία πλευρά της Αμερικής, υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της Αμερικής, η άσχημη πλευρά. Και όποιος Έλληνας ομογενής έχει κάνει. Με συγχωρείτε, όποιος Έλληνας ομογενής έχει κάνει λεφτά, έχει πληρώσει κάποιο τίμημα εδώ πέρα, έτσι. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ένα ή δύο παιδιά, ή και τα δύο παιδιά που έχουν, ή ένα από τα δύο ή τα τρία παιδιά, είναι στα ναρκωτικά χρόνια και παλεύει, έτσι. Ή έχει προβλήματα με τον νόμο, μπαινοβγαίνει στις φυλακές. Και ο Έλληνας ομογενής με την καλή εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι πλούσιος, αλλά το παιδί του πρέπει να βγαίνει στη φυλακή. Αυτό βέβαια, αυτό βέβαια που λες, έχεις κάτι στο μυαλό σου ούτως ή άλλως και τα λες αυτά τα πράγματα. Γιατί κάτι θα έχεις δει, κάτι ξέρεις και τα λοιπά. Ναι, ναι, ξέρω, ναι. Το θέμα μας τώρα όμως είναι να σου πω κάτι. Ο αμερικάνικος τρόπος ζωής και τα λοιπά είναι αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι είναι δύσκολα, όπως είναι δύσκολα και εδώ, και εδώ έχουν αλλάξει τα δεδομένα, παντού αλλάζουν τα δεδομένα. Οπότε λοιπόν μην το ψάχνουμε πάρα πολύ με αυτό. Δεν μας λέει τίποτα. Είναι σημαντικό κομμάτι να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα από τις δυσκολίες που έρχονται, είτε είσαι στην Ελλάδα είτε στην Αμερική. Εντάξει, παντού τα πάντα υπάρχουν. Ούτως ή άλλως. Ναι, απλά ο δεσμός της οικογένειας ακόμα στην Ελλάδα είναι πιο δυνατός. Ο δεσμός αυτός της οικογένειας είναι πιο δυνατός. Και πιστεύω ότι. Δηλαδή το προτιμώ από ότι είναι εδώ πέρα. Εννοείς είναι πιο ελεγχόμενα και τα παιδιά και είμαστε δίπλα πούμε, στα παιδιά μας. Ναι, συζητάνε. Υπάρχουν κάποιες αρχές ακόμα. Πάνε να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Κακώς. Πολύ κακώς παναλλάξουν, γιατί δεν έχουν ζήσει τα παιδιά εξωτερικό και νομίζουν ότι το εξωτερικό γίνεται αυτό. Τι ωραία που είναι εκεί, τι ωραία που είναι εδώ. Αυτά είναι ανοησίες. Μας τα έλεγε και ο Ιορδάνης από τη Γερμανία. Δηλαδή, ούτως ή άλλως. Δυσκολίες. Ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι εμείς κάθε εβδομάδα θα έχουμε μαζί σου την επικοινωνία αυτή, να μαθαίνουμε τα τελευταία νέα. Μόνο τα νέα της εβδομάδας που πέρασε για την Αμερική. Είπαμε τώρα ότι είχαμε το θέμα αυτό με 8 θύματα σε συναυλία. Το οποίο σε μας πέρασε πιο επιδερμικά, να σου πω. Μας πέρασε. Δηλαδή σχεδόν. Τελείως off. Σε ελάχιστα site. Επειδή ήταν τόσο σημαντικό. Δεν ασχολήθηκε καθόλου καν εδώ πέρα η ελληνική showbiz. Δεν βλέπει. Η Μαξί, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι με αυτό ακριβώς τον τρόπο υπάρχουν οι trappers, οι οποίοι είναι και εδώ στην Ελλάδα, που έχουν αρκετά τέτοια θέματα και μεγάλα τέτοια προβλήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν κάποια στιγμή. Όπως επίσης θα ήθελα πάρα πολύ την ερχόμενη εβδομάδα που θα επικοινωνήσουμε μαζί να μας εξηγήσει μερικά πράγματα για τους Αμερικανούς rappers και τις συμμορίες που υπάρχουν μεταξύ τους, για να καταλάβουν εδώ στην Ελλάδα ότι η μίμηση αυτή είναι πάρα πολύ κακή. Εκεί έχουν σκοτωθεί κόσμος, έχουν γίνει πράγματα, οπότε ψάξτε όλη την εβδομάδα και να το συζητήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα αυτό σχετικά με τις συμμορίες που καλύπτονται από τη rap μουσική σκηνή ή trap. Όπως λέμε τώρα εδώ. Τραπ κυρίως, ναι, συμφωνώ, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Ήθελα να πω κάτι άλλο όσον αφορά τα νέα, ότι έχει σηκωθεί ένα θέμα με την Britney Spears. Όλοι ξέρουμε, όχι όλοι, πολλοί γνωρίζουμε ότι
Το 2008 μπήκε σε κηδεμονία η Britney Spears. Σε ηλικία νομίζω πρέπει να ήταν γύρω στα 27-28 χρονών. Και της έκανε διαχείριση χρημάτων ο πατέρας της, νομίζω με τον πατέρα. Ο πατέρας της. Το θέμα είναι ότι η Britney Spears μπήκε το 2008 σε κηδεμονία. Βέβαια αυτή ανέβασε ένα post τις προάλλες, πριν 5 μέρες κυρίως, περίπου 5 μέρες, ναι. Και ανέφερε ότι η μάνα της είναι πίσω από όλο αυτό. Ότι λέει, τώρα είσαι κοντά μου, τώρα προσπαθείς να πληρώσεις τα χαμένα χρόνια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εσύ έβαλες τον πατέρα μου να κάνει αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι μετά από 2 ώρες περίπου το κατέβασε το post, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα πάνε στα δικαστήρια με τη μάνα της και με τον πατέρα της, γιατί η διαχείριση της περιουσίας της έχει χάσει πολλά εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή είχε φτάσει σε σημείο η κηδεμονία στην Αμερική πώς είναι. Δηλαδή ήθελε να πάει διακοπές και έπρεπε να πάρει την υπογραφή του πατέρα της. Και ήταν 35 χρονών, έτσι. Και η κηδεμονία σταμάτησε στις 40 χρονών. Ξεκίνησε πριν 2 χρόνια κάτι στο Twitter, να πούμε όμως Free Britney. Ότι, ναι, είναι και ένα κορίτσι όμως που έχει ζήσει, έχει περάσει από αλκοολισμό, έχει περάσει από ψυχιατρικές, έχει περάσει από όλα τα στάδια. Ναι, συγγνώμη, στην Ελλάδα ας πούμε γίνεται κάτι τέτοιο. Όχι. Ξέρεις πως 30 άρδες, ξέρω εγώ, που είναι στα πατώματα, δεν λέγω να υπογραφεί ο μπαμπάς του για να πάει βόλτα. Ναι, ήδη όμως ισχυρίζονται, έχει ξεφύγει πάρα πολλές φορές. Όπως, δεν ξέρω τι γνωρίζει και ο Έλενα, η αλήθεια είναι το χρήμα. Το χρήμα που πήγαν να διαχειριστούν. Αυτή είναι η ιστορία. Η ίδια δεν μπορούσε, ήταν, είχε βγει εκτός σε αυτό. Ωραία, πάτησαν, κάπου πάτησαν αυτοί, αλλά το θέμα είναι το χρήμα. Πρέπει να πάρεις τα γεγονότα με τη σειρά. Υπάρχει λόγος που το λέω, αντιλαμβάνομαι τι λες και το σέβομαι. Απλά το θέμα είναι ότι όταν, όπως η περίπτωση του Michael Jackson, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι όταν έχουμε έναν καλλιτέχνη τον οποίο, ρε παιδί μου, τον θεωρούμε πρότυπο και πεθαίνουμε, που ο Michael Jackson είναι ο μεγαλύτερο σώμα του πλανήτη, έτσι, δεν έχει βγει ακόμα άλλο γι' αυτό, κατά την άποψή μου. Οπότε φαντάζομαι, αυτοί όμως για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, από 7 χρόνια ο Μάικλ Τζάκσον δεν έζησε παιδική ηλικία. Ναι. Για παράδειγμα. Βέβαια. Έτσι και η Britney. Πατήσαν σε αυτό το πράγμα. 7 χρονών και 10 τη στέλνουν να κάνει συναυλίες σε όλη την Αμερική. Μετά βγήκαν στο εξωτερικό. Και έμπλεξε. Το κορίτσι, τι είδους προσωπικότητα μπορεί να διαμορφώσει. Και φτάνουμε στο 2008 και αρχίζει αυτή και ξυρίζει το κεφάλι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, 8 ναι, ήταν ναι, έξι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπαίνει σε κηδεμονία τότε. Απαγορευόταν να οδηγήσει από το 2008 μέχρι και πριν μερικούς μήνες του 2021 που σταμάτησε η κηδεμονία. Απαγορευόταν να οδηγήσει. Ναι, γιατί έπινε συνέχεια γι' αυτό. Και ήταν λιώμα. Δηλαδή δεν δικαιολογώ τους γονείς. Δεν το συζητάω. Όχι. Αλλά και η κοπέλα πλέον όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που έχουμε δει και όλα τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και τώρα που βγαίνει όλο συνέχεια γυμνή και τα πετάει. Δηλαδή κάτι δεν πάει τώρα καλά. Τώρα έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει. Και πολλές φορές οι γονείς εννοείται ότι την έχουν εκμεταλλευτεί, αλλά μήπως θέλουν να προλάβουν και μία ας πούμε κατάσταση όπως σου λέω η Amy Winehouse που την βρήκανε τέζα στο Ιμπανιέρα. Κατάλαβε. Δεν νομίζω γιατί η κατάσταση πλέον στην τελική, να σου πω κάτι, δικά της είναι τα λεφτά, θα τα φάει. Εγώ ξέρω ότι θα τα διαλύσει όλα τα λεφτά. Είμαι σίγουρος. Ναι, 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 γιατί ναι. Η προσωπικότητα που έχει χτίσει η κοπέλα αυτή δυστυχώς είναι τραγική. Ακόμα και ο Justin Timberlake, ας πούμε, όταν τα είχε μαζί της, την εκμεταλλεύτηκε και έφτιαξε το όνομά του. Έχει ταλέντο ο άνθρωπος, ξεκάθαρα, αλλά όλοι περνάνε από κάπου. Η Britney Spears είχε κάνει ένα μεγάλο όνομα. Δηλαδή, με εγώ το 90s που μεγάλωσα, ήξερα Michael Jackson και μετά λέει Britney Spears από τις γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Και τη Madonna φυσικά, έτσι. Ξεκάθαρα. Αλλά και η Britney Spears έχει δικιά της ιστορία. Μετά το πράγμα όμως, λόγω των χρημάτων, ξέφυγε. Ναι. Η Britney Spears αυτή τη στιγμή έχει κάνει αγωγή στον πατέρα της. Γιατί έχει διαχειριστεί τα λεφτά της. Ξέρεις, τώρα έχει μπει και σύζυγος, δεν έχει μπει στη μέση. Υπάρχει και άντρας. Αυτός δεν είναι σύζυγος, αυτός είναι εγκόμενός της βασικά. Ναι. Ο οποίος δηλώνει μοντέλο, απλά ουσιαστικά παίρνει τη δόξα της και θα σπαταλήσει το χρήμα. Αυτό σου λέει, υπάρχει άλλο στη μέση τώρα που θέλει να φάει. Είναι προσφερόμενη για εκμετάλλευση, ναι, ρε παιδί ναι, ναι. Είναι ευαίσθητη κοπέλα και είναι προσφερόμενη για εκμετάλλευση. Πάντως είδα μια εμφάνισή της τώρα πρόσφατα. Της Britney Spears και μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση, είχε δυνατήσει, έχει φτιάξει το σώμα της, ήταν πάρα πολύ καλή στο stage επάνω που λέμε, και ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Μακάρι να πάρει τα πάνω της και να προχωρήσει και ας πάει να βγάζει λεφτά, τα τρώει η κοπέλα ούτως ή άλλως. Τάσο μου, με αυτά και με αυτά εμείς με αγωνία θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Θα ψαχτούμε και εμείς από εδώ πάρα πολύ, έτσι ώστε να βάλουμε κάποιες πληροφορίες μας για να καταλάβει ο κόσμος ότι η μίμηση της τραπ της Αμερικής δεν θα μας βγει σε καλό εδώ, γιατί εκεί ήδη έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
Είναι το πρόβλημα πολύ σοβαρό. Τώρα στην Ελλάδα τα μεταφράζουν τα τραγούδια, ακριβά αυτοκίνητα, θέλω κότερα, ελικόπτερα και τα σχετικά. Αυτή η εικόνα όμως ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει άλλος τρόπος να αποκτήσεις αυτά τα λεφτά και όχι ο νόμιμος τρόπος. Μα αυτή η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να πάρεις ελικόπτερο ή Μαζεράτι ή Λαμπορκίνι ή Ρολς Ρόις εάν κάτσεις και δουλεύεις. Σκάβε από το πρωί μέχρι το βράδυ και άμα πάρεις, όχι άμα πάρεις να πούμε Λαμπορκίνι, εάν πάρεις ένα Φιατάκι, σφύρα. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια δεν είναι και οι δρόμοι για γρήγορα αυτοκίνητα, γιατί είδαμε και την κατάληψη του παιδιού. Κάτι τελευταίο πεις να πεις τώρα. Το τελευταίο είναι ότι είχαμε καινούριο δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Mm. Δεν τρέχει κάτι σε αυτό. Απλά είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά αυτό που δήλωσε αυτό την επόμενη μέρα. Αυτό αναλαμβάνει 1η Γενάρη. Ο Έρικ Άνταμς από το Brooklyn, είναι πρώην αστυνομικός στο Brooklyn και δήλωσε ότι τους πρώτους τρεις μισθούς θα τους πάρει σε κρυπτονόμισμα, το bitcoin, και θα προσπαθήσει να κάνει τη Νέα Υόρκη, το Manhattan, να βγάλει το δικό της νόμισμα. Το θέμα είναι ότι και το Miami έχει το δικό του νόμισμα, κρυπτονόμισμα, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις και συμφωνώ με αυτούς, γιατί το κρυπτονόμισμα είναι ένας τζόγος στην πραγματικότητα. Οπότε τώρα ο μισθός δεν ξέρουν ακόμα πώς θα πάρθει, τι θα γίνει. Έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του αυτός, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος αντιδράει και λέει ότι υπάρχουν πολλοί άστεγοι στη Νέα Υόρκη, έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις. Ο ιός μας έχει διαλύσει τελείως και εσύ ασχολείσαι με το κρυπτονόμισμα. Γιατί έχεις υποσχεθεί, ήδη του είπαν, ότι θα φροντίσεις να ανοίξεις περισσότερες κλινικές για τους ανθρώπους που είναι πνευματικά mentally ill, που λέμε. Πώς το λένε, ξεχνάω τα ελληνικά μου, με συγχωρείτε. Προσπαθώ να μιλάω ελληνικά. Που είναι πνευματικά, ας πούμε, μετά το μειό. Ναι, χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Όχι ότι είναι τρελοί άνθρωποι. Χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Και υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει καταστραφεί και είναι στους δρόμους. Οι άστεγοι στη Νέα Υόρκη έχουν αυξηθεί. Όπως έχουν αυξηθεί και στο Washington DC, που είναι η πρωτεύουσα της Αμερικής. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην Αμερική. Αλλά τα έχω ζήσει αυτά που λέω. Και στην πόλη βλέπεις, υποθέτω, αριστερά-δεξιά κόσμο που είναι στα μπακάκια. Ναι, μπακάκι, και τώρα προσπαθεί να κάνει το κρυπτονόμισμα. Αυτό τώρα είναι τζόγος, βέβαια, έτσι. Και βλέπω πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα, μιλάω με κάποιους φίλους, οι οποίοι με ρωτάνε πώς και δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με αυτά. Και αυτοί ασχολούνται, αλλά δεν είναι τίποτα, ας πούμε, να πω ότι έχουν τη δυνατότητα να τζογάρουν 20-30 χιλιάρικα, κατάλαβες. Θέλω να πω, τι ακριβώς γίνεται με αυτό το κρυπτονόμισμα. Έχετε ασχοληθεί εσείς καθόλου, έχετε ακούσει κάτι? Για το bitcoin ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι κάρτες γραφικών στα κομπιούτερ έχουν πάει στο διάολο προς τα πάνω από αυτή τη μαλακία. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή μια κάρτα που έκανε 500 ευρώ, ας πούμε, έχει πάει τώρα 1200 ευρώ, ναι. Γιατί μαζεύουν τις κάρτες για να φτιάξουν τα bitcoin. Για να ξέρεις, βέβαια, ναι, βάζουν κάρτες γραφικών και γίνεται πανικός. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο για τους κομπιτεράδες όλους. Εμείς είμαστε κομπιτεράδες, ξέρουμε το πρόβλημα ποιο είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, Τάσο μου, το bitcoin θα δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα τώρα έχει αρχίσει να πέφτει. Υπάρχει άλλο κρυπτονόμισμα τώρα στην Αμερική, το οποίο ανεβαίνει πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχω ασχοληθεί και με αυτό, τα έχω ψάξει τα πράγματα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο τεχνολογική, όπου δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Το σίγουρο είναι ότι το πλαστικό χρήμα θα επικρατήσει. Θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο τον Τάσο. Σχετικά τώρα με τα rapid test, και εσείς έχετε το ίδιο ακριβώς, η ανεβολία στα μαγαζιά μέσα μπορεί να πηγαίνουν μόνο με rapid, όπως γίνεται και εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Νέα Υόρκη χτυπήθηκε περισσότερο, έτσι. Είναι γνωστό αυτό, αυτά που βλέπατε. Υπήρχε μια δόση υπερβολής, αλλά όντως υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή έχει φύγει πολλοί κόσμος από τη Νέα Υόρκη και έχει πάει αλλού. Δεν έχουμε τίποτα. Μόνο το Μανχάταν, το ξαναλέω, μόνο η πόλη της Νέας Υόρκης, το Μανχάταν και τα Μπόρους, η νομή του, Αστόρια, Στάτεν Άιλαντ, αυτοί οι πέντε νομοί δηλαδή, που ανήκουν στο New York City, έχει πολλές ονομασίες, okay. Αυτοί μόνο πρέπει να είναι όλοι εμβολιασμένοι. Για να μπουν μέσα. Αλλιώς, για να μπεις οπουδήποτε μέσα στη Νέα Υόρκη. Το λέω ξεκάθαρα. Εδώ που είμαι εγώ, στα προάστια, στο Long Island, ας πούμε, ή πας upstate New York, δεν σου λέει κανείς τίποτα. Μπαίνεις μέσα χωρίς μάσκα, δεν σου λέει κανείς τίποτα. Αλλά μέσα στη Νέα Υόρκη πρέπει να είσαι απόλυτα εμβολιασμένος. Το ένα θέμα μόνο που έχει προκύψει στους αστυνομικούς και το λύσανε, είπαν ότι τελικά δεν θα γίνει υποχρεωτικό στους αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη μέσα και θα κάνουν 2 rapid test τη βδομάδα. Αλλά στους πυροσβέστες δεν πέρασε τίποτα.
θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Ερώτηση. Εάν ένας ανεμβολίαστος πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί εκεί, μπορεί απ' έξω να πιει καφέ? Απ' έξω ναι, μπορεί να πιει καφέ. Μέσα δεν μπορεί να πει. Σημαντικό αυτό, το ξέχασα. Ναι. Αλλά ο καιρός στη Νέα Υόρκη είναι, μιλάμε για κρύο. Πολύ κρύο. Έχει πιάσει τώρα κρύο? Υπάρχει, ναι, έχει πιάσει ήδη κρύο. Και το σε βλέπαμε με κοντομάνικο εκεί. Είχανε, ήμουν στο σπίτι. Το θέμα είναι ένα πουλοβεράκι να μας το κλίμα, να μας δείξει το κλίμα εκεί. Το θέμα είναι ότι πέρσι, ενώ είχαν ανοίξει για έξω και είχαν βάλει σόμπες προπανίου, με προπάνιο να δουλεύουν, φέτος για να πιέσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί, έκαναν άλλη πουστιά. Είπαν ότι απαγορεύουμε τις σόμπες προπανίου, οπότε κόψτε το λαιμό σας. Τι γίνεται τώρα? Ο ανεμβολίαστος, το ποσοστό των εμβολίαστων στη Νέα Υόρκη είναι τεράστιο. Είναι 60% τουλάχιστον ανεμβολίαστοι. Μην ακούτε τίποτα. Υπάρχει κόσμος που δεν εμβολιάζεται με τίποτα. Τώρα την έχουν βρει αλλιώς. Δεν μας θέλετε στα μαγαζιά? Οκ. Okay. Άμα θέλουμε θα παραγγείλουμε. Αλλιώς κλείστε το. Είναι άσχημο αυτό που γίνεται. Έχουν βάλει τον κόσμο σε διχόνοια. Δηλαδή έχει διχαστεί όλη η κοινωνία. Καλά, δεν μιλάω για την Ελλάδα που μιλάω με φίλους που είναι στο χωριό και ενός δεν μιλάει στον άλλον γιατί δεν έχει εμβολιαστεί και έχουν καταστραφεί και φιλίες. Μιλάω σοβαρά τώρα. Καλέ, εδώ πήγανε σε κάτι χωριά, τώρα να μην λέω συγκεκριμένα, και κόψανε κάτι πρόστιμα που οι άνθρωποι για να βγάλουν, ας πούμε, αυτά τα χρήματα πρέπει να δουλεύουν 2 χρόνια. Τέλος πάντων, είναι πολύ η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και αυτό που έγινε εδώ μεταξύ, δεν μιλήσαμε καθόλου για ελληνική σοουμπίζ. Ελληνική σοουμπίζ, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είχαμε το θέμα του Ξαρχό, το οποίο ήταν που... Εντάξει, λύθηκε, οκ, τα βρήκαν. Λύθηκε, αυτά τα βρήκαν αυτοί μεταξύ τους. Θυμίσου ότι τώρα η κοπέλα Μέρι, χωρίς αλφαγιώτα αλλά με έψιλον, θα είναι η επόμενη στάρ της ελληνικής σοουμπίζ. Βλέπω, έχει αρχίσει, φτιάχνεται, κάνει πράγματα κτλ. Οι φωτογραφίες είναι περιποιημένες κτλ. Τώρα λοιπόν... Ο τρόπος, εμένα δεν μ' άρεσε η συνέντευξη που έδωσε ο Πετράκος. Του έκανε μια επίθεση καινούργιο, νομίζω λίγο ήταν λίγο υπερβολική απέναντί του. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ξαναβγήκε σήμερα, νομίζω υπήρχε πάλι επικοινωνία, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι. Αλλά... Πρέπει κάπου να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο ιός ήρθε για να μείνει και όσα εμβόλια και να κάνεις, τέταρτη δόση που λένε εδώ και στην Ελλάδα, δεν γίνεται τίποτα. Εμβολιασμένοι κολλάνε περισσότερο από τις ανεμβολίαστες πλέον. Και... πρέπει να κάνουμε υπομονή. Άσομαι να το πιάσουμε αυτό, γιατί εδώ δυστυχώς υπάρχουν οι δύο πόλοι αυτοί, ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Εντάξει, το θέμα είναι απλό. Εμείς δεν έχουμε εμβολιαστεί εμείς ούτως ή άλλως, αλλά κάνουμε τα rapid test. Δεν είμαστε και αντιεμβολιαστές, απλά... Δεν είναι κανείς κατά το εμβόλιο. Ο καθένας έχει την πορεία του. Εγώ έχω εξηγήσει τους δικούς μου λόγους, η Έλληνα έχει εξηγήσει τους δικούς τους λόγους. Εμείς λοιπόν κάνουμε τα rapid test 2 φορές την εβδομάδα. Εγώ κάνω 3 την εβδομάδα, γιατί πρέπει να πάω και σε σημεία Σαββατοκύριακο, όπου πιάνει Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο. Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο κάνω rapid test. Οπότε λοιπόν το πληρώνω και το πληρώνω και δεν πάω με κανένα τίποτα. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε να μιλήσουμε για την τραπ. Την ερχόμενη εβδομάδα το βασικό μας κομμάτι θα είναι αυτό. Και επίσης, ό,τι άλλο συμβεί, μακάρι να μην συμβεί τίποτα, την εβδομάδα που θα έρθει θα το συζητήσουμε. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα συζητήσουμε για την ελληνική showbiz, που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ και σένα. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πάντως, στο κλείσιμο να σου πω ότι δεν είχαμε τίποτα σημαντικό, τίποτα, εκτός από το Ξαρχό που ήταν ένα θέμα σοβαρό, του Πετράκου, το οποίο το θεωρώ προσβλητικό αυτό εκ μέρους καινούργιου που έκανε. Και νομίζω ότι τα νούμερα που έχουμε πάνω κάτω δεν είναι. Άλλη φορά θα έρθουμε για τη Βίκη, πρόσεξε. Πώς? Δεύτερη φορά δεν μας την έδειξε. Τη Βίκη. Την κρύβεις. Φαίνεται ότι είναι όμορφη. Τώρα μόλις τελείωσε το μάθημα και όντως πρέπει να κλείσουμε, γιατί ξέρεις ότι πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είναι και η Βίκη μαζί στην παρέα μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξεχνιόμαστε. Βασικά εντάξει, δεν θέλει να βγει. Θα βγει να πει ένα γεια και να φύγει. Αυτό, ένα γεια. Εγώ τη είπα και την πρώτη φορά να κάνουμε μια έκπληξη, λέω στα παιδιά, να βγούμε και 2 μαζί. Έτσι, να είμαστε 2. Δεν έχουν θέμα αυτοί, λέω. Δεν έχουν σιγά. Έτσι, μα όχι. 2 στον Πειραιά, 2 στη Νέα Υόρκη, ρε παιδιά. Απλά πράγματα. Ναι, τι Πειραιά στη Νέα Υόρκη. Ναι, έτσι. Φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Έγινε, τα λέμε. Να είστε καλά. Bye. Γεια.